καλημέρα σας. Είναι κοινωνία ώρα Μέγκα και είναι 7 παρατέταρτο η ώρα. Δεν θα ανταλλάξουμε το πρόγραμμα. Όχι. Θα πούμε ότι είναι ο Σίων Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου και Αγαπίου σήμερα. Ειδικά ο Αγάπης είναι η τιμητική του. Ο Σίων Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου και Αγαπίου και γιορτάζει ο Θεοδόσιος. Θεοδόσιος υπάρχουν. Έχει Θεοδόσιος. Χρόνια πολλά. Λοιπόν, είναι Παρασκευή 11 Ιανουαρίου σήμερα. Και είχαμε ένα μπαράζ φοβιστικών επιθέσεων, τρομοκρατικών επιθέσεων τη νύχτα εναντίον σπιτιών δημοσιογράφων, μεταξύ των οποίων και η αφεντιά μου. Παρότι εκεί που πετάξαν τα γκαζάκια οι τύποι ήταν μια παλιά διαφυσή δική μου. Τι σχέση, αυτή είναι στο σπίτι σου που ήταν, ήταν. Ναι, αυτό πιστεύανε ότι είναι το σπίτι, ότι εκεί μένω. Μιλάμε για τρομοκρατική επίθεση κανονική. Με γκαζάκια, εγώ πέρασα από εκεί το πρωί, γιατί με ειδοποίησανε προς τη Μίνα Καραμήτρου από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Είναι στο Λυκαβητό. Και λέω ότι αν πέρασε κανένα παιδί ή κανένα μεγάλο από εκεί, τις 3.30 δεν ξέρω τι ώρα έγινε αυτό, θα είχε σκοτωθεί. Θα μπορούσε να έχει σκοτωθεί. Δηλαδή μαύρη διαλυμένα το αυτό, δεν είναι. Είσοδο μαύρη, χαλασμένο ο πίνακα των κουδουνιών εκεί και αυτά. Ένα άλλο τεσσάρων. Και άλλων τεσσάρων, Λιάρου, Καρσιώτη. Του Αντώνη του Σκυλάκου. Του Αντώνη του Σκυλάκου και του Χρήστου Κόνιστα. Τώρα, όσον αφορά εμένα, και δεν θα πω βέβαια στον πειρασμό να απαντήσω και να πω και να κάνω και να κάνουμε ιδεολογική ζήμωση. Όσον αφορά εμένα, το μόνο που έχω να πω δημοσίως είναι ότι χωρίς να είμαι ιδιαίτερος ατρόμητος, αυτό το μόνο που με τρομοκρατεί πραγματικά είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι που σκέφτονται έτσι. Ότι σκέφτονται ότι μπορεί να αλλάξουν τον κόσμο με τέτοιου είδους ενέργειες ή παίζουν παιχνίδια τα οποία εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτό με τρομοκρατεί πραγματικά. Και με τρομοκρατεί και η ιδέα ότι μπορεί να σκοτωθεί και κανένας άσχετος. Εμένα ούτε με φυλάνε, ούτε πρόκειται να με φυλάξουν ποτέ, ούτε θέλω, ούτε προστασία, ούτε τίποτα. Εδώ είμαι. Αλλά το αντιπληρώσει και κανένας άσχετος, ας πούμε, είτε είναι το παιδί μου, είτε είναι το παιδί του αλουνού, είτε το δίπλα, είναι λίγο αστείο. Γελίο. Να μην μιλάμε. Δεν ξέρω τι δηλαδή. Βούλωστο και σκάσει και δεν θα σου κάψουν το σπίτι, ας πούμε. Κοίταξε. Παλιά μας κυνήγαγε η αστυνομία. Εκείνα τα χρόνια τα τρομερά. Εσύ τα ξέρεις πολύ καλά. Λοιπόν, στη συνέχεια μας κυνήγαγε και η αστυνομία και κάτι που δηλώνουν οι επαναστάτες. Τώρα έχουμε αυτό. Σου είπα, εμένα το μόνο που με τρομοκρατεί είναι αυτό. Το ότι συνεχίζουν να έχουν ορισμένοι αυτά τα μυαλά. Ή να παίζουν παιχνίδια. Και τελειώνω εδώ. Είχαμε σε σπίτια στις εισόδους των σπιτιών πολυκατοικιών 5 δημοσιογράφων συναδέλφων μας γκαζάκια τα οποία έσκασαν και εδώ θα πρέπει να πούμε ότι το δικαίωμα της διαφορετικής άποψης το έχουν όλοι και εκείνοι που μας αρέσουν και εκείνοι που δεν μας αρέσουν και εκείνοι οι οποίοι θεωρούνται ότι είναι προοδευτικοί και εκείνοι οι οποίοι θεωρούνται ότι είναι συντηρητικοί. Δεν μπορείς να κλείσεις ένα στόμα ή να διαφωνήσεις με κάποιον βάζοντάς τον καζάκι. Αυτή είναι η άποψη, αυτή εδώ της εκπομπής. Και δεν θα δώσουμε μεγαλύτερη έκταση. Ξέρετε για ποιο λόγο, όχι γιατί προέρχεται από το χώρο μας, αλλά για να μην φανεί ότι εκμεταλλευόμαστε ένα γεγονός, επειδή υπάρχουν και ονόματα συναδέλφων μας, θα ήταν άστοχο και άτυχο να δώσουμε μεγαλύτερη έκταση, δημιουργώντας την αίσθηση ότι εμείς είμαστε καλοί και εκείνοι είναι κακοί, ή ότι οι άλλοι είναι καλοί και οι άλλοι είναι κακοί. Έχω την εντύπωση ότι σε αυτές τις δύσκολες στιγμές πρέπει να βρούμε τους πραγματικούς ενόχους και να τους αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Είναι το καλύτερο που θα μπορούσε να συμβεί. Όντως, έτσι. Και όχι μεταξύ μας να τρογόμαστε. Ότι εσύ ευθύνεσαι να φωτογραφίζω εσύ εμένα και εγώ εσένα, αν και γίνεται πολλές φορές, άκρητα από πεδαρέλια. Και δεν αναφέρομαι στο συγκεκριμένο γεγονός, αλλά και σε κάποιες κριτικές ανοήτων. Σε συναδέλφους. Βεβαίως. Σε κάποιες κριτικές ανοήτων. Ναι, αυτό που έλεγε, σαν να το ξέρεις. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι. Και προχθές είχε ένα περιστατικό στην Αθήνα που κάποιοι την πέσανε σε έναν και λέει ρε παιδιά μου τον δέρνετε, αυτός από το ποντίκι, δεν από τους άλλους. Ναι, δεν γίνεται έτσι. Και αυτό το βάζει σε μια λογική δηλαδή των ανθρώπων που τοποθετούνται ως προοδευτικοί πολίτες, αυτό το λέω και δεν είναι χωρίς υπονοούμενο, δεν μπορεί να είσαι ανεκτικός όταν, να είσαι θυμωμένος όταν δέχεται επίθεση, βάναυση, άνανδρη, όπως θες να την πεις, ένας άνθρωπος ή δημοσιογράφος ή πολίτης ή πολιτικός και να είσαι θυμωμένος επειδή συμπαθείς ή συμφωνείς τον πολιτικό χώρο, από τον πολιτικό χώρο ή τις απόψεις του ή τη στάση του
είναι θέμα αισθητικής και όταν από την άλλη γίνεται το αντίθετο, το ίδιο πράγμα σε κάποιον άλλον, να κάνεις ότι το βλέπεις. Η Δενεπάνω δεν έγινε και τίποτα. Λοιπόν, έγινε και είναι πάρα πολύ καλή. Πάντως όλο αυτό το. Τη βαρβαρότητα δηλαδή είναι. Μπορούμε, ας πούμε. Το τρίζεται και στην κοινωνία. Και βλέπουμε, έχουμε πολύ μεγάλη έξαρση βίας στα πανεπιστήμια και στα σχολεία. Και στα σχολεία. Κρούν τον κόδωνα του κινδύνου καθηγητές. Η ιστορία της βίας στα σχολεία είναι άλλο πράγμα, βέβαια. Έτσι, έρχεται από λίγο πιο μακριά. Και... Όχι, έχει να κάνει, έχει να κάνει με το πολιτικό κλίμα και την πόλωση. Ναι, αυτή που έλεγε το πρωί. Απόλυτα, γιατί έχουμε τη συγκεκριμένη πόλωση και στους δύο χώρους. Ναι, δεν το πάτε καλά, παιδιά. Γιώργο, σε καλημερίζουμε. Από το παρελθόν και σε όλες τις χώρες του κόσμου, οι προσπάθειες εκφοβισμού έχουν αμυγός φασιστικό περιεχόμενο. Τελεία παύλα. Και δεν έχουν και αποτέλεσμα στην πραγματικότητα. Δηλαδή, αν υποτεθεί ότι κάποιοι από αυτούς επιδιώκουν κάποιο αποτέλεσμα, γίνεται το αντίθετο. Ακριβώς το αντίθετο. Λοιπόν.